Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Πετρίτη συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο τη άτυπη συνάντηση εξωτερικών υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε λοιπόν στι Βρυξέλλε και τη Μαρία Ρόνι για να δούμε τι συζήτησαν οι δύο άνδρε, Μαρία, οι δύο υπουργοί και ποιο ήταν το κλίμα. Ναι, Εύα, όπω μαθαίνουμε, η συνάντηση αυτή έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Κράτησε μία ώρα η συνάντηση. συζητήθηκαν φυσικά οι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Εν όψη και τη επικείμενη συνάντηση που θα έχει ο Έλληνα Πρωθυπουργό με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτη τόνισε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα και να αποφευχθούν εντάσει. Μάλιστα, σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών έθεσε στον Τούρκο ομολογό του τι τελευταίε εντάσει που προκλήθηκαν από την πλευρά τη Τουρκία και συγκεκριμένα το τελευταίο περιστατικό που δημιουργήθηκε στα ανοιχτά, στα νότια τη Κάσου, όταν ένα ιταλικό ερευνητικό σκάφο που έκανε έρευνε για πόντι ηλεκτρικού καλωδίου παρεμποδίστηκε από τουρκικά πολεμικά. Τελικά το θέμα διευθετήθηκε με διπλωματικέ επαφέ, με την Αθήνα να λέει ότι ασκήθηκαν τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Και την Άγκυρα να λέει ότι τελικά ολοκληρώθηκαν αυτέ οι έρευνε από το Ιταλικό σκάφο όταν του δόθηκε η άδεια από την Άγκυρα. Να πούμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτη ανέφερε στον τουρκομολογό του ότι η Ελλάδα είναι υπέρ τη ευρωπαϊκή προοπτική τη Τουρκία, υπό την προπόθεση βέβαια ότι η Τουρκία θα σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα σέβεται και τα κυριαρχικά δικαιώματα Άλιστα. όλων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, στο τέτα τέτ αυτό, μεταξύ κ. Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, συζητήθηκε και το Κυπριακό. Όπου ο κ. Γεραπετρίτη τόνισε την ανάγκη επανεκκίνηση του διαλόγου στο Κυπριακό με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ. Το Κυπριακό, άλλωστε, είναι και ένα θέμα που συζητήθηκε και μέσα στο γεύμα εργασία που είχε ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών με του 27 Υπουργού Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετέ χώρε κάλεσαν την Τουρκία να δράσει επικοδομητικά και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, στο γεύμα αυτό συζητήθηκε για η προεπτική επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών Μάλιστα. σχέσεων. Ερευνάται η δυνατότητα δημιουργία μια θετική ατζέντα, κάτι που φυσικά θα εξαρτηθεί από τις τη συμπεριφορά τη λοιπόν. Αλλά κυρίω αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι είναι να συνεχιστεί ο διάλογο και η συνεργασία σε θέματα παγκόσμιου γεωπολιτικού ενδιαφέροντο, όπω είναι η Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είναι λοιπόν, Αυτά, τα δύο θέματα αυτά που από τι Βρυξέλλε. Μαρία Ρόνη, ευχαριστούμε πολύ.